Στο Rose Bowl στην Πασαντένα της Καλιφόρνια, η Κολομβία πέτυχε την δεύτερη νίκη της στον πρώτο όμιλο επί της Παραγουάης για να γίνει η πρώτη ομάδα που προκρίνεται στην νοκάουτ φάση του επετειακού Copa America. Μόλις το 12ο λεπτό, ο Χάμες Ροντρίγκες, που ήταν αμφίβολο αν θα ξεκινούσε λόγω του τραυματισμού του στον ώμο από το πρώτο παιχνίδι, εκτέλεσε κόρνερ και ο Κάρλος Μπάκα με κεφαλιά έδωσε προβάδισμα στους καφετέρους. Πριν συμπληρωθεί το ημίωρο, η ομάδα του Χωσέ Πέκερμαν βρέθηκε στην περιοχή με δύο παίκτες απέναντι σε πέντε αμυντικούς και τον Έντουιν Καρντόνα να περνά στον Χάμες Ροντρίγκες που με δυνατό αριστερό έγραψε το 2-0. Ο Ντέιβιντ Όσπινα πραγματοποίησε δύο εντυπωσιακές αποκρούσεις στην προσπάθεια της Παραγουάης να αντιδράσει, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο νικήθηκε όταν στο 71ο λεπτό ένας κεραυνός από τον Βίκτορ Αγιάλα έγραψε το τελικό 2-1, με το οποίο η Κολομβία σφράγισε την πρόκριση στην προημιτελική φάση.